για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας. Τι τραγική ηρωνία, αλήθεια, να συζητούμε σήμερα εδώ στη Βουλή αυτό το θέμα, όταν λίγες μέρες πριν, 57 τουλάχιστον μέχρι στιγμής συνάνθρωποι μας, νέα παιδιά τα περισσότερα, συνάντησαν την υπέρτατη μορφή της βίας, τη βία του θανάτου, με τον πιο σκληρό, τον πιο άγριο και τον πιο εγκληματικό τρόπο. Άλλωστε, η βία είναι εγγενές στοιχείο σε κάθε εκμεταλλευτική κοινωνία, και τέτοια είναι βεβαίως και η καπιταλιστική κοινωνία, και γι' αυτό παράγει τη βία της φτώχειας, τη βία της ανέχειας, τη βία του κοινωνικού αποκλεισμού, τη βία της ανεργίας, και φτάνει για χάρη των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων να αδιαφορεί για ουσιαστικά και στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας ακόμα και για την ανθρώπινη ζωή. Σπάμε τη σιωπή μας, καλεί το νομοσχέδιο. Αν σπάμε, λέει, τη σιωπή, σκόνη και θρύψαλα να την κάνουμε τη σιωπή. Τώρα είναι η ώρα να φωνάξουμε ακόμα πιο δυνατά, και ήδη φωνάζει ο λαός και η νεολαία του, και θα το φωνάξει ακόμα πιο δυνατά τούτη την Τετάρτη στο Σύνταγμα και σε όλες τις πόλεις στη χώρα, απ' άκρη σ' άκρη. Γιατί και ο λαός και η νεολαία χρειάζονται και δικαιούνται μια κοινωνία που θα έχει εξασφαλισμένα τα δικαιώματά τους και σε κάθε περίπτωση θα προστατεύει τη ζωή τους. Ως προς το νομοσχέδιο τώρα αυτό καθ' αυτό, και ξεκινώντας από τους ορισμούς, από το άρθρο 4, για τον ορισμό της σχολικής βίας, ο οποίος, αν το διαβάσει κανείς και δει ότι περιλαμβάνεται και αυτή η απαράδεκτη ταύτιση της βίας με μαθητικές και άλλες κινητοποιήσεις, τότε νομίζω ότι οδηγείται αβίαστα στο συμπέρασμα ότι εδώ δεν πρόκειται για έναν επιστημονικό ορισμό, πρόκειται για έναν πολιτικό ορισμό, ο οποίος μάλιστα θεμελιώνεται και επιχειρηματολογείται από, όπως έγινε πριν από λίγη ώρα, και από την εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας, με έναν αέρα έτσι επιστημονικής και πολιτικής αυτάρκειας, που θα έλεγα ότι είναι μάλλον ο χειρότερος σύμβουλος όταν προσεγγίζονται τέτοιου είδους επιστημονικά ζητήματα. Αυτά ισχύουν βεβαίως και παρακάτω στο ζήτημα των ανώνυμων καταγγελιών, στα οποία θα αναφερθώ σε λίγο. Γυρνάω προς τα πίσω λίγο και πάω στο τρίτο άρθρο, όπου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ανάμεσα στους φορείς και τις δράσεις οι οποίοι θα αναλάβουν τα προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, συμπεριλαμβάνονται και κάθε είδους, έτσι ακριβώς το λέει, κάθε είδους φορείς και δομές. Όπως ακριβώς δηλαδή γίνεται και με τα περιβόητα αυτά εργαστήρια δεξιοτήτων, όπου ο κάθε τυχόντας, πραγματικά ο κάθε τυχόντας, εκπονεί προγράμματα και απευθύνεται στα παιδιά μας. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά, είναι και σχετικά πρόσφατα, από απίθανα πράγματα τα οποία διδάσκονταν στα σχολεία σε αυτές τις περίφημες δεξιότητες. Στο άρθρο 5, για την επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας των σχολείων, βεβαίως αυτή από την ώρα που εδράζεται, που θεμελιώνεται στον ορισμό της σχολικής βίας, καταλαβαίνετε ότι και ο κανονισμός λειτουργίας θα έχει τα ίδια αντιεπιστημονικά και αντιπαιδαγωγικά, συνεπώς, χαρακτηριστικά. Τώρα, δύο λόγια για την πλατφόρμα και για τις ανώνυμες καταγγελίες. Κοιτάξτε, εμείς ακούμε πραγματικά, ακούμε τα επιχειρήματα των υποστηρικτών των ανώνυμων καταγγελιών. Δεν τα πετάμε. Προφανώς και έχουν μία βάση. Όμως δεν απαντούν στους προβληματισμούς όσων αντιλέγουν, όπως εμείς. Δεν απαντούν ολοκληρωμένα. Μας λέει ο Υπουργός ότι πώς θα απαντήσουμε, μας απευθύνει το ερώτημα,
πώς θα απαντήσουμε στο ότι 2 στα 3 παιδιά δεν μιλάνε για το θέμα? Θεωρείτε δηλαδή ότι η μόνη λύση είναι η λειτουργία της πλατφόρμας των ανώνυμων καταγγελιών? Γιατί εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Η δημιουργία, για παράδειγμα, είναι δύσκολο, δεν λέμε ότι είναι εύκολο. Η δημιουργία ενός κλίματος πραγματικής παιδαγωγικής εμπιστοσύνης μέσα στο σχολείο. Και από την άλλη, ακούστηκε πάλι από τους φορείς, άραγε το ότι δεν μιλάνε τα παιδιά είναι μονάχα για το ότι φοβούνται για τις συνέπειες αυτής τους της πράξης ή και για το ότι δεν προσδοκούν κάποια λύση στο πρόβλημά τους? Με όλα αυτά, τι θέλουμε να πούμε? Ότι αναδεικνύεται η ανάγκη, είναι προφανές νομίζω, ενός πιο διεξοδικού, πιο αναλυτικού, επιστημονικού καταρχήν και πολιτικού διαλόγου γύρω από αυτό το ζήτημα. Και βέβαια για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, και πάλι επειδή η λέξη ηλεκτρονική, ηλεκτρονικός, ηλεκτρονική τις τελευταίες μέρες δημιουργεί τραγικούς συνειρμούς, δεν μπορεί να μην αναφερθούμε σε αυτό το ελληνικό κράτος που μπορεί μια χαρά και με πολύ μεγάλη ταχύτητα να λειτουργεί ηλεκτρονικές πλατφόρμες σε πληστηριασμούς από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα τώρα σε άλλου είδους πλατφόρμες, και να μην μπορεί να λειτουργεί σε ένα στοιχειώδες ηλεκτρονικό σύστημα ακίνδυνης κυκλοφορίας των τρένων, ασφαλούς μάλλον κυκλοφορίας των τρένων. Όπως και αν το δει κανείς, είναι απαράδεκτο και δείχνει και τις προτεραιότητες αυτού του κράτους. Για το 22ο άρθρο τώρα προχωράω αρκετά, και για την αξιολόγηση η οποία εισάγεται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Δεν θεωρούμε ότι θα φέρει κάτι θετικό αυτή η αξιολόγηση στην καθημερινότητα των σπουδαστών και των ίδιων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα ΙΕΚ, γιατί αν πραγματικά υπήρχε τέτοια διάθεση βελτίωσης της κατάστασης στην τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση, έχουν οι ίδιοι σπουδαστές μια σειρά από διεκδικήσεις. Εδώ καλά-καλά δεν πληρώνονται για τη μαθητεία τους και για την πρακτική τους. Έχουμε καταθέσει και επίκαιρη ερώτηση. Θα συζητηθεί, ελπίζουμε, τις επόμενες μέρες. Να μην μιλήσουμε για τα απαρχαιωμένα εργαστήρια στα οποία ασκούνται τα παιδιά αυτά και για το ότι πολλές φορές αναγκάζονται να βάλουν βαθιά το χέρι στην ίδια τους την τσέπη για να μπορέσουν να σπουδάσουν και να μάθουν καλά μία τέχνη. Στο άρθρο 28 είναι ένα από τα σημαντικά άρθρα αυτού του νομοσχεδίου, γιατί με αυτό επεκτείνεται το πλαίσιο των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στα πανεπιστήμια, ένα πρόγραμμα ξενόγλωσσων σπουδών βεβαίως που και αυτό την πρωτιά την ξεκίνησε, την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το θεσμοθέτησε με το ξενόγλωσσο πρόγραμμα της φιλοσοφικής. Η Νέα Δημοκρατία το επέκτηνε και το γενικεύει και σε κοινά προγράμματα, προπτυχιακά φυσικά. Όμως δεν έχει διευκρινίσει αν τα κοινά προγράμματα σπουδών θα έχουν δίδακτρα ή δεν θα έχουν. Θα έχουν μάλλον, για να μην το λέτε. Η λειτουργία των ξενόγλωσσων προγραμμάτων των ελληνικών πανεπιστημίων, είναι φανερό ότι με τον τρόπο αυτό ανοίγει το δρόμο για σπουδές ακόμα πιο ακριβές από αυτές που ήδη είναι. Πρόκειται για άλλη μια κατηγορία σπουδών, για άλλον ένα τίτλο σπουδών, και δεν διευκρινίζεται επιπλέον, των υπαρχόντων δηλαδή, και δεν διευκρινίζεται και ο τρόπος εισαγωγής. Όλα παραπέμπονται στο μνημόνιο συνεργασίας, έτσι όπως το περιγράφει το άρθρο 101 του προηγούμενου νόμου πλαισίου. Παρακάπτονται και οι πανελλήνιες, ερωτήματα βάζουμε. Και βεβαίως όποιος θέλει και έχει χρήματα, εκεί καταλήγουμε πάντα, θα μπορεί να κάνει αίτηση σε αυτά τα προγράμματα που θα λειτουργούν παράλληλα με τα υφιστάμενα και πάντως και με το ίδιο προσωπικό και με τις ίδιες εγκαταστάσεις, και μπορεί να οδηγηθούμε και σε φαινόμενα σπουδαστές μεταπτυχιακών όπως στο ΑΠΙΘΙΤΑ στη Θεσσαλονίκη, που συμμετείχαν σε ένα μεταπτυχιακό δωρεάν, να μην έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση μιας αίθουσας η οποία αναβαθμίστηκε, ανακαινίστηκε με χρήματα από ένα μεταπτυχιακό το οποίο γινόταν επιπληρωμή. Για το άρθρο 29, προφανώς και το καταψηφίζουμε αυτό το άρθρο 28, μετά από όλα όσα είπα.
για το άρθρο 29. Απελευθερώνεται εδώ η εσωτερική κινητικότητα για τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ΕΔΥΠ, ΕΤΕΠ, ακόμα και προς τα μουσεία. Το λέω ακόμα και προς τα μουσεία, γιατί ήταν πρόσφατο το νομοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, εδώ στην ίδια Επιτροπή, για τη μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα εδώ πρόσληψης και εντεταλμένων διδασκόντων, δηλαδή εκτάκτων, και σε αντικείμενα που δεν απαιτείται διδακτορικό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, παγιώνεται, θεσμοθετείται καλύτερα η υποστελέχωση και γίνεται καθαρά εσωτερική υπόθεση του κάθε πανεπιστημίου η κάλυψη των δικών του αναγκών. Στο 31ο άρθρο τώρα. Είναι, να πούμε και μια καλή κουβέντα δηλαδή, γιατί δεν έχει και πολλές να βρει κανείς να πει για αυτό το νομοσχέδιο. Στο άρθρο 31 δίνεται παράταση στους λέκτορες εφαρμογών για το διδακτορικό τους μέχρι τα τέλη του 2024. Βεβαίως και συμφωνούμε, άλλωστε το είχαμε ζητήσει, το ζητάμε εδώ και καιρό και εμείς. Τώρα, για την παιδαγωγική επάρκεια, για την οποία ήταν δυστυχώς πολύ κατατοπιστικός και ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πριτάνιων, όπως συμφωνεί στην ουσία με τις κυβερνητικές επιλογές. Το βασικό και το κύριο εδώ είναι ότι αποσπάται η παιδαγωγική επάρκεια από τα προπτυχιακά προγράμματα των σπουδών και μεταφέρεται σε προγράμματα στην ουσία εκτός πτυχίου. Υπάρχουν αρκετές γκρίζες ζώνες, αρκετές ασάφειες γύρω από αυτές τις ρυθμίσεις και αρκετή ελιγμή της κυβέρνησης βεβαίως κάτω από την πίεση των ίδιων των φοιτητών που καταλαβαίνουν ότι εδώ κάποιο λάκκο έχει φάβα. Τώρα, για τα πιστοποιητικά παιδαγωγικής επάρκειας, να σηκώνει τώρα, να έρχεται εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ και να σηκώνει το δάχτυλο, όταν επί θητείας του κυρίου Γαβρόγλου, εδώ ήμασταν, τα θυμόμαστε, το 2017, το διορισμένο από το ΣΥΡΙΖΑ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εισηγήθηκε αυτό ακριβώς που κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία και που τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν τόλμησε να το φέρει και καλά έκανε δηλαδή, κάτω από την πίεση και από τις αντιδράσεις οι οποίες ξεσηκώθηκαν. Τέλος πάντων, είναι και αυτό σημάδι των καιρών. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν θα καταψηφίσουμε αυτή τη ρύθμιση, δεν θα μπορούσαμε να καταψηφίσουμε μια ρύθμιση η οποία φέρνει, έχει κάποιες θετικές ρυθμίσεις, έστω για αυτούς οι οποίοι έχουν εισαχθεί στις σχολές και στην φετινή ακαδημαϊκή χρονιά. Αλλά δεν θα μετακινηθούμε όμως και από την πάγια και σταθερή μας θέση ότι η παιδαγωγική επάρκεια θα πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο των σχολών εκείνων, των προγραμμάτων, των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και όχι να είναι κάτι επιπλέον και πέρα από το πτυχίο, γιατί αυτό ουσιαστικά αποτελεί ουσιαστικό πλήγμα για τα ίδια τα πτυχία. Για το άρθρο 33 τώρα, για να μιλήσουμε για τα στελέχη της Εθνικής Αρχής Αξιολόγησης, Ανώτατης Εκπαίδευσης και των Συμβουλίων Διοίκησης, τι να μιλήσουμε, είμαστε αντίθετοι και με την ΕΘΑΕ και με τα Συμβούλια Ιδρύματος, συνεπώς δεν μας πέφτει λόγος, το καταψηφίζουμε εξ ορισμού, το 33ο άρθρο. Αλλά να πω δύο λόγια για την ακαδημαϊκή ταυτότητα, την περιβόητη ψηφιακή ακαδημαϊκή ταυτότητα. Είναι φανερό ότι εδώ μιλάμε, ακόμα και με τον τρόπο που περιγράφεται αυτό, μιλάμε για ένα κανονικό φακέλωμα όλων όσων έχουν πρόσβαση στα ιδρύματα και των φοιτητών και των εργαζομένων και των διδασκόντων. Ακόμα και είσοδο στα πανεπιστήμια δηλαδή θέλετε να γίνεται με όρους επιχείρησης, με ψηφιακές κάρτες που θα σου δίνουν ή δεν θα σου δίνουν πρόσβαση σε χώρους. Αναφέρονται μάλιστα ξεκάθαρα και ορισμένοι χώροι οι οποίοι είναι, λέει, διαβαθμισμένοι στα πανεπιστήμια. Τι θα έπρεπε να λύνει αυτή η ακαδημαϊκή ταυτότητα, η ψηφιακή, το φοιτητικό πάσο? Θα έπρεπε να συνοδεύεται και να σου δίνει πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες φοιτητικής μέρημνας, αλλά εσείς αυτό το έχετε διαγράψει προκαιρού, προπολού. Θα έπρεπε να σου δίνει διευκόλυνση να έχεις μια πρόσβαση στα μουσεία, στα θέατρα, στον πολιτισμό ευρύτερα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και όχι βέβαια να προσπαθεί να σε εμποδίσει από το να έχεις πρόσβαση σε χώρους του Ιδρύματος. Για το 35ο άρθρο, με το οποίο προβλέπεται παράταση των συμβάσεων καθαριότητας. Καλό ακούγεται. Όμως διαβάζεις εκείνο στο τέλος που λέει ότι απαγορεύεται η μονιμοποίηση
τέτοιος φόβος πια, τέτοιο μένος ενάντια στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Απαγορεύεται η μονιμοποίηση στις καθαρίστριες. Είναι δυνατόν, και να το γράφετε μάλιστα και στο άρθρο αυτό. Είναι συνταγματικό, μόνο που, κυρία Υπουργέ, το Σύνταγμα, το ξέρετε καλά τι σας λέω τώρα, δεν έπεσε από τον ουρανό. Εσείς το ψηφίσατε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα σας καλέσαμε εδώ ως κόμμα, ως ΚΚΕ, κάναμε τη συγκεκριμένη πρόταση απαλυφής αυτού του άρθρου. Το 100, νομίζω ότι είναι το 101ο άρθρο. Και το αρνηθήκατε. Και έρχεστε τώρα και το επικαλείστε. Είχατε όλη τη δυνατότητα στη διάρκεια της συνταγματικής αναθεώρησης να το αλλάξετε. Δεν το κάνατε. Γι' αυτό και θα σας παρακαλούσα να μην το επικαλείστε. Να λέτε ότι είναι στοιχείο της πολιτικής μας. Είμαστε ενάντια, αυτό να λέτε. Για να είστε και ειλικρινείς. Είμαστε ενάντια στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Τέλος, για την Ακαδημία. Α, πριν πω για την Ακαδημία Αθηνών και για τα ερευνητικά ιδρύματα, για τις ρυθμίσεις για τον ΔΟΑΤΑΠ, όπου εδώ διευκολύνεται ακόμα περισσότερο, γίνεται, πλέκεται αυτό το πουλόβερο, έτσι, βελονιά τη βελονιά. Ισοτιμούνται τα πτυχία του εξωτερικού με τα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και τα κολέγια ταυτόχρονα. Ισοτιμούνται ακόμα περισσότερο, επιταχύνεται και διευκολύνεται αυτή η διαδικασία. Τώρα για τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, δεν θα αργήσω, κύριε Πρόεδρε, λιγότερο από ένα λεπτό. Κοιτάξτε, μας προβληματίζει καταρχήν ο κατακαιρματισμός, ο οποίος υπάρχει ήδη στο χώρο της έρευνας, είναι υπαρκτό φαινόμενο και αναπτύσσεται περαιτέρω με τις διατάξεις αυτές στο χώρο της ερευνητικής κοινότητας και της επιστημονικής έρευνας. Ρωτάμε, ας πούμε, ποιο κριτήριο ιδρύονται αυτά τα συγκεκριμένα κέντρα στην Ακαδημία Αθηνών και δεν περιλαμβάνονται ως μέτρα ενίσχυσης των ήδη υπαρχόντων ερευνητικών επιστημονικών κέντρων με συναφές αντικείμενο, όπως είναι το ΕΛΚΕΘΕ, όπως είναι το Αστεροσκοπείο Αθηνών. Και, εν πάση περιπτώσει, χρειαζόμαστε άραγε, δεν λέω πως δεν χρειαζόμαστε, ασφαλώς και χρειαζόμαστε, είναι επίγουσα και άμεση προτεραιότητα στην ίδρυση ερευνητικών κέντρων για τη φυσική προστασία, για την πολιτική προστασία, ή η άμεση εκπόνηση σχεδίων και υλοποίηση αντιπλημμυρικών, αντισεισμικών έργων, αντιπυρικών? Το ερώτημα είναι ρητορικό και βεβαίως απαντιέται αμέσως. Η δική μας η θέση είναι ότι η ανάπτυξη των ερευνητικών ιδρυμάτων θα πρέπει να συνοδεύεται και από ένα σχεδιασμό ο οποίος να αντιστοιχεί στο σημερινό επίπεδο των κοινωνικών αναγκών, επαναλαμβάνω, το σημερινό, το σύγχρονο επίπεδο των κοινωνικών αναγκών, κάτω από έναν ενιαίο σε κάθε περίπτωση φορέα έρευνας μακριά από κατακαιρματισμούς. Αυτά θα συμπληρώσουμε ό,τι έχουμε να πούμε για το νομοσχέδιο και στην αυριανή συνεδρίαση της δεύτερης ανάγνωσης. Ευχαριστώ.